Στο πρόγραμμα Εράσμους με τίτλο «Τις διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς» συμμετέχει για πρώτη φορά το Γυμνάσιο του ΠΕΤΕ του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Πρόκειται για ένα σχέδιο σύμπραξης σχολείων διάφορων χωρών της Ευρώπης. Οι χώρες που συμμετέχουν είναι οι εξής: Πολωνία, Ρουμανία, Κροατία, Ισπανία και Γαλλία. Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και μαθητές την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές, να εμπλουτίσουν τα σχολεία τους με νέες ιδέες, καθώς και να προωθήσουν την έννοια της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών κοινοτήτων της Ευρώπης. Το πρωί της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο του ΠΕΤΑ η πρώτη συνάντηση των εκπαιδευτικών με τους εταίρους του προγράμματος. Με σχετική δήλωσή τους αναφέρθηκαν αναλυτικά για το πρόγραμμα ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιάννης Γεωργογιάννης και Διευθύντρια του Γυμνασίου ΠΕΤΑ Ευθυμία Καραγιάννη. Ναι, πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Εράσμους, στο οποίο συμμετέχουν 5 ευρωπαϊκές χώρες. Είναι η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πολωνία, η Κροατία και η Ρουμανία. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα αυτό έχει αναλάβει από τα σχολεία της περιοχής μας το Γυμνάσιο του ΠΕΤΑ. Σε αυτή τη συνάντηση σήμερα έχουν έρθει όλες οι αντιπροσωπείες από τις χώρες και πρόκειται να ξεκινήσουν έτσι το διάλογο για τα σημεία του προγράμματος. Το πρόγραμμα αυτό αναφέρεται ουσιαστικά στη διατήρηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Άλλωστε, η φετινή χρονιά είναι αφιερωμένη και στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και έχει σαν στόχο να διερευνήσει, θα λέγαμε, έτσι, τις διαφορετικότητες και τις ομοιότητες της πολιτιστικής κληρονομιάς όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Και σαν βασικό στόχο θα λέγουμε να ευαισθητοποιήσει και τους μαθητές ώστε να κατανοήσουν την πολιτιστική κληρονομιά τους, να κατανοήσουν ότι ζούμε σε ένα κοινό χώρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά να συμμετέχουν και αυτοί, να κατανοήσουν δηλαδή τη σημασία της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, γιατί αυτή αποτελεί, θα λέγαμε, την ταυτότητά μας, αναφέρεται στην καθημερινότητά μας και φυσικά έχει και επίδραση, θα λέγαμε, στην οικονομική ανάπτυξη της κάθε περιοχής και της κάθε χώρας. Επομένως, είναι αρκετά σημαντικό να το κατανοήσουν αυτό οι μαθητές μας και να ευαισθητοποιηθούν ώστε να γίνουν ενεργοί πλέον πολίτες και να διατηρήσουν και αυτοί για τις επόμενες γενιές έτσι, την πολιτιστική κληρονομιά. Πότε θα ισχύει αυτό το πρόγραμμα? Νομίζω θα έχει διάρκεια, είναι διάρκειας 2 ετών, έτσι θα εξελιχθεί βέβαια. Εννοείται, ναι. Ναι. Έτσι. Προφανώς θα γίνουν ανταλλαγές και επισκέψεις στις χώρες και σε αυτή τη διάρκεια των 2 ετών θα συζητηθούν λοιπόν όλα αυτά τα θέματα. Ξενάγηση έχει γίνει στους ίδιους, μιας και μιλήσατε για πολιτιστική μη κληρονομιά? Οι καλεσμένοι μας θα μείνουν εδώ μέχρι το Σάββατο, αν θυμάμαι καλά. Οπότε σε αυτό το διάστημα ήδη έχουν ξεκινήσει και θα περιηγηθούν και μέσα στην πόλη και στα διάφορα μνημεία της πόλης, έτσι θα τα δουν όλα αυτά τα πράγματα. Φιλοξενείται ένα άκρως ενδιαφέρον πρόγραμμα Εράσμους που έχει να κάνει, από ό,τι μας είπε και ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την πολιτιστική κληρονομιά. Λοιπόν, το πρόγραμμα που ξεκινήσαμε να υλοποιούμε από το Σεπτέμβριο του 2018 και θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούνιο του 2020, έχει να κάνει με την διαφύλαξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Ονομάζεται Διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και σε συνεργασία με άλλες 5 χώρες, με την Πολωνία που είναι η συντονίστρια, την Ρουμανία, την Κροατία, την Ισπανία και τη Γαλλία, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα ταξίδι στις πολιτιστικές κληρονομιές αυτών των χωρών, να ανακαλύψουμε τις ρίζες μας, να δούμε την μίξη των πολιτισμών, γιατί έχουμε πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Έχουμε διαφορετικότητες αλλά και πάρα πολλές ομοιότητες και εμείς μαζί με τους μαθητές θα ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι να ανακαλύψουμε τις ρίζες μας και να οριοθετήσουμε το μέλλον μας ίσως. Πόσο σημαντικό θα είναι αυτό στα παιδιά να έχουν τέτοιες διαφορετικές κουλτούρες? Ήδη είναι πάρα πολύ σημαντικό από την αρχή του προγράμματος, γιατί μέχρι στιγμής έχουν κληθεί να ψάξουν πράγματα για τις χώρες που εμπλέκονται στο πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα που έχει ως βασικό άξονα τους μαθητές. Θα υπάρξουν και μαθητές στις κινητικότητες, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ούτε καν μπορούμε να φανταστούμε τους ορίζοντες που ανοίγονται σε αυτά τα παιδιά. Πολλά από τα παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν σε αυτές τις χώρες και θα είναι κάτι πολύ καλό για αυτούς να γνωρίσουν καινούριους πολιτισμούς.
Μέχρι στιγμής ποια είναι τα θέματα που έχετε συζητήσει, έχετε ξεκινήσει? Μέχρι στιγμής έχουμε κάνει την παρουσίαση των χωρών που εμπλέκονται στο πρόγραμμα. Τώρα θα παρακολουθήσουμε την παρουσίαση της Γαλλίας, της Μαρτινίκας, γιατί η χώρα με την οποία συνεργαζόμαστε, μία από τους εταίρους μας, είναι η Μαρτινίκα, που είναι αποικία της Γαλλίας. Θα μας παρουσιάσουν τη χώρα τους και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε με κάποιο σεμινάριο κατά κάποιο τρόπο για το πώς μπορούμε να διδάξουμε εμείς ως εκπαιδευτική την πολιτιστική κληρονομιά, πώς μπορούμε να την μεταδώσουμε στους μαθητές μας και να τη διαφυλάξουμε, γιατί πρέπει να τη διατηρήσουμε. Βέβαια, μέσα από το πρόγραμμα θα έχουμε την ευκαιρία να μελετήσουμε και την τοπική κληρονομιά, γιατί πρέπει τα παιδιά να ξεκινήσουν πρώτα να διαφυλάττουν τη δική τους τοπική κληρονομιά και στη συνέχεια να ασχοληθούν με την ευρωπαϊκή. Πρέπει να ασχοληθούν με την τοπική, γιατί μέσα σε όλο αυτό το πολιτισμικό, πολυπολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε, κινδυνεύουμε κάποιες φορές να χάσουμε τη δική μας ταυτότητα. Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς έχει ως στόχο να ενθαρρύνει περισσότερα άτομα να ανακαλύψουν και να ενστερνιστούν την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης και να ενισχύσει την αίσθησή τους ότι ανήκουν σε ένα κοινό ευρωπαϊκό χώρο. Στο πλαίσιο αυτού του έτους προγραμματίζονται διάφορες πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη, που έχουν ως στόχο να δώσουν τη δυνατότητα στους πολίτες να γνωρίσουν καλύτερα την πολιτιστική τους κληρονομιά και να συμμετάσχουν πιο ενεργά στη διατήρησή της. Η πολιτιστική κληρονομιά διαμορφώνει την ταυτότητά μας και την καθημερινή μας ζωή, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των πόλεων, των φυσικών τοπίων και των αρχαιολογικών χώρων της Ευρώπης. Δεν βρίσκεται μόνο στη λογοτεχνία, στην τέχνη και στα αντικείμενα, αλλά και στις παραδοσιακές τέχνες που μαθαίνουμε από τους προγόνους μας, στις ιστορίες που αφηγούμαστε στα παιδιά μας, στις γεύσεις που μοιραζόμαστε και στις ταινίες που βλέπουμε και στις όποιες αναγνωρίζουμε τους εαυτούς μας. Η συντονίστρια του εκπαιδευτικού έργου της Περιφέρειας Ηπείρου, Φανή Μπισκανάκη, έκανε λόγο για το στόχο του προγράμματος. Σήμερα διοργανώνεται μία εκδήλωση, Erasmus Plus, K2, που συμμετέχουν 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μία η Ελλάδα, που είναι το σχολείο του ΠΕΤΑ, το γυμνάσιο του ΠΕΤΑ. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η πολιτιστική κληρονομιά των ευρωπαϊκών χωρών και κυρίως των χωρών που αναμειγνύονται στο πρόγραμμα αυτό. Όταν λέμε πολιτιστική κληρονομιά, εννοούμε την κουλτούρα αλλά και τον πολιτισμό κάθε χώρας που αντιπροσωπεύει την ταυτότητα των ανθρώπων και των χωρών. Θα προσπαθήσουμε μέσα από τον πολιτισμό που συμπεριλαμβάνει την ιστορία, τα μνημεία, τα συναισθήματα, τις συμπεριφορές, την πνευματικότητα, αλλά και το περιβάλλον που είναι αντικείμενο που θα αναλάβει το γυμνάσιο του ΠΕΤΑ. Επομένως, όλα τα σχολεία των χωρών αυτών θα έχουν να δείξουν κάτι από τη χώρα που αντιπροσωπεύουν, να γίνει ανταλλαγή γνώσεων και κουλτούρας και διάχυση των γνώσεων αυτών σε όλες τις χώρες που αντιπροσωπεύουν οι διευθυντές και τα σχολεία αυτά. Εύχομαι καλή επιτυχία στο πρόγραμμα, που έχει μεγάλη διάρκεια, έχει 2 χρόνια διάρκεια και θα υπάρξουν πολλές συναντήσεις μεταξύ των χωρών. Τις ευχές του απίφθινε και ο εκπρόσωπος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Δημήτρης Ζαχαρέλος. Εκ μέρους και εγώ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, θα ήθελα να συγχαρώ το γυμνάσιο ΠΕΤΑ, το οποίο μετέχει σε αυτό το project, και πραγματικά μας κάνει υπερήφανους σαν διεύθυνση και θα ήθελα να πω και στους άλλους διευθυντές των σχολικών μονάδων να μιμηθούν το παράδειγμά τους. Πραγματικά είναι εξαιρετικό, γιατί φέρνει, θα έλεγα, τους λαούς μας πιο κοντά, τους λαούς που συμμετέχουν στα προγράμματα. Με αυτό φαίνεται ότι δηλώνουν ότι το σχολείο, ανοίγουν τα σχολεία όχι μόνο στην τοπική κοινωνία, αλλά τολμώ να πω και πανευρωπαϊκά. Πραγματικά θέλω και εγώ σαν προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων να βρει μιμητές το παράδειγμα του ΠΕΤΑ. Ήδη
και κάποια άλλα σχολεία στην πόλη μας. Τρέχουν προγράμματα Εράσμους. Θέλουμε να πολλαπλασιαστούν αυτά και να είμαστε σε μια διαρκή επικοινωνία με την Ευρώπη. Φυσικά είναι η εταίρος μας από την Πολωνία, είναι η συντονίστρια του προγράμματος. Έχει το ρόλο του συντονιστή και θα μας καθοδηγεί σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. We are very happy that we are here in Greece. Που είναι εδώ στην Ελλάδα. In the cradle of European civilization. Στο λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. This is our first meeting of our project about cultural heritage in Europe. Είναι η πρώτη συνάντηση για το πρόγραμμά μας για την ευρωπαϊκή κληρονομιά, την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. We are six countries and we are from different places. I'm from Poland, from Warsaw, the capital. And we are very happy that we can collaborate with so many schools and from completely different places, like small villages and big cities. Είμαστε έξι διαφορετικές χώρες. Οι συντονιστές μας είναι από την Βαρσοβία, την πρωτεύουσα της Πολωνίας, και είναι πάρα πολύ καλό που μπορούν να συνεργαστούν σχολεία από διαφορετικές περιοχές, από μικρά χωριά μέχρι μεγάλες πόλεις. Η Μυριάννα είναι από την Κροατία, είναι μία από τις εταίρους μας και θέλει να πει και αυτή λίγο τις εντυπώσεις της για το πρόγραμμα και τις απόψεις της. Okay, I would like to say thank you once again for the warm hospitality to our Greek partners. And I think that Erasmus Plus offers many possibilities for the children to broaden their minds, to broaden their horizons. It's a great opportunity for parents too, because they don't have to pay too much, they don't have extra expenses, and they can let their children enjoy the opportunities that Europe actually offers. Μας ευχαριστεί για την ελληνική φιλοξενία. Και τονίζει ότι τα προγράμματα Erasmus είναι πολύ σημαντικά για τα παιδιά, γιατί έτσι ανοίγουν τους ορίζοντές τους, μπορούν να επισκεφθούν διάφορες χώρες και για τους γονείς, γιατί μπορούν να δώσουν την ευκαιρία στα παιδιά τους να επισκεφθούν χώρες χωρίς να πληρώσουν πάρα πολλά χρήματα, γιατί στην ουσία χωρίς να πληρώσουν καθόλου, γιατί οι μετακινήσεις των παιδιών στα προγράμματα Erasmus καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. It also enables children to see the differences, to meet other cultures, and to actually explore it on themselves, so on the spot actually. Είναι μια πολύ καλή εμπειρία, γιατί έτσι τα παιδιά μπορούν να δουν τις διαφορές και μπορούν να έχουν μια άμεση εμπειρία από τους άλλους πολιτισμούς και να το ζήσουν πραγματικά. Martinique was used by the slave since the abolition in 1848. The capital is Fort de France.